Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο Ηράκλειο βρέθηκε ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Πύρτζης, ο οποίος παρέδωσε τα τεύχη δημοπράτησης για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, στο Δήμαρχο της περιοχής, Ζαχαρία Καλογεράκη, και στον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Ναουτάκη. Στη συνέχεια, αυτοδιοικητικοί και άλλοι φορείς κατέθεσαν τις παρατηρήσεις τους, με τον κύριο Σπίρτζη να τονίζει πως η δημόσια διαβούλευση θα συνεχιστεί και το έργο θα πραγματοποιηθεί με τις ελάχιστες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στο ακουστικό τους περιμένουν τουλάχιστον μέχρι το βράδυ οι παραγωγοί, οι οποίοι πρόκειται να δουν τα χρήματα της επιδότησης να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους. Προς το παρόν και παρά τις σχετικές δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, τα χρήματα δεν έχουν φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα χρήματα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς, αλλά τα ποσά θα είναι διαθέσιμα μετά το απόγευμα της Δευτέρας λόγω της διασταύρωσης των στοιχείων και του συστήματος μηχανοργάνωσης της τράπεζας. Επεισόδες μειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Ηράκλειο και τα Χανιά στη διάρκεια πορείας στο κέντρο της πόλης για τη συμπλήρωση 7 ετών από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ομάδες αντιεξουσιαστών που βρίσκονταν στο τέλος της πορείας έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και έσπασαν τζαμαρίες καταστημάτων. Θύελα αντιδράσεων προκαλεί στους κύκλους εμπορίας των καυσίμων τα σενάρια που φέρεται να επεξεργάζεται το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών για νέα αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε αντιστάθμισμα των χαμηλών τελών κυκλοφορίας. Οι δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Τρίφωνα Αλεξιάδη εκλαμβάνονται από τους πρατηριούχους ως χιούμορ, καθώς όπως ήδη υποστηρίζουν, σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς ο κλάδος θα καταρρεύσει. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στη Δημοτική Γλώσσα. Εμείς θα είμαστε μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ.